συζήτηση. Να πούμε ότι η διοργανώτρια αρχή, φίλες και φίλοι, αποφάσισε σήμερα την αναβολή των αγώνων νέων της Football League, ενώ στην Super League 2 η Παναχαϊκή επέστρεψε στις νίκες χθες με τον πλέον εμφατικό τρόπο, συντρίβοντας 7-0 στην Αύπακτο τον καταδικασμένο Απόλλωνα Πόντου. Σε περίπατο μετέτρεψε η Παναχαϊκή τον αγώνα με τον ουραγό της βαθμολογίας Απόλλωνα Πόντου για το πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Super League 2. Οι Πατρινοί, οι οποίοι χρησιμοποίησαν για έδρα το γήπεδο της Ναυπάκτου, σκόρπισαν με 7 γκολ τους φιλοξενούμενους των πολλών προβλημάτων, πετυχαίνοντας 4 τέρματα στο πρώτο ημίωρο του αγώνα. Οι παίκτες του Σοκράτη Φριδόπουλου μπήκαν πολύ δυνατά στην αναμέτρηση και άνοιξαν το σκορ στο 10ο λεπτό με τον Μητίδη να ευστοχεί σε εκτέλεση πέναλτι. Το 2-0 ήρθε 3 λεπτά αργότερα με τον Ανάκογλου να περνά στον Κυνηγόπουλο και εκείνος να σκοράρει. Ενώ το 3-0 έγινε στο 19 με κεφαλιά και πάλι από τον Μητίδη. Η Παναχαϊκή δεν έβγαλε το πόδι από τον Γκάζι και στο 29 ο Ανάκογλου με σουτ έγραψε το 4-0 που ήταν και το σκόρ του ημιχρόνου. Το σκηνικό δεν άλλαξε ιδιαίτερα μετά τη διακοπή και στο 56 με απευθείας εκτέλεση φάουλ ο Μαυρίας έγραψε το 5-0. Στο 62ο λεπτό, ο Μασούρας ανέβασε το δίκτυο του σκορ στο 6-0, ενώ το τελικό 7-0 διαμόρφωσε ο Τσότρας στο 72. Ο Απόλλων Πόντου είχε την ευκαιρία του να σκοράρει με πέναλτι, αλλά ο Καπούταγλης απέκρουσε την εκτέλεση του καλοκαίρι και έτσι παρέμεινε το τελικό 7-0.